ένα μικρό βιογραφικό του Ελιζέ Ρεκλή. Ζακ Ελιζέ Ρεκλή, 1830-1905. Γάλλος γεωγράφος και αναρχικός. Προοριζόμενος αρχικός για προτεσταντική σταδιοδρομία, ο Ρεκλή σύντομα εστράφει προς τις σπουδές στη γεωγραφία και προσετερήθη το αναρχικό κίνημα. Εξορίστη ύστερα από το πραξικόπημα του 1851, αλλά το 1857 επέστρεψε στη Γαλλία, όπου παρέμεινε ως ότου διωχθεί εκ νέου ύστερα από την πτώση της Παρισινής Κομμούνας το 1871. Έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελβετία, όπου συνεργάστηκε στενά με τον Κροπότκιν. Από το 1894 έως το 1905 δίδαξε συγκριτική γεωγραφία στο νέο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, όπου και ίδρυσε ένα γεωγραφικό Ινστιτούτο. Το γεωγραφικό έργο του Ρεκλή, κατά την παράδοση των Ρίτερ και Χάλμπολτ, περιλαμβάνει κυρίως τα συγγράμματα «Η Γη», «Δύο τόμοι», 1867-1869, «Νέα Παγκόσμια Γεωγραφία», 19 τόμοι, 1876-1894, και «Ο Άνθρωπος και η Γη», εξεδόθη ύστερα από το θάνατό του, 6 τόμοι, 1905-1908, στα οποία περιγράφει το φυσικό, περιβάλλον και τα φαινόμενα, την κατανομή της ανθρωπότητας, την ιστορία των ανθρωπίνων θεσμών και τις μεταξύ τους σχέσεις. Εργάστηκε μαζί με τον αδερφό του Ελί, ο οποίος είναι γνωστός κυρίως για το έργο του «Οι Πρωτόγονοι», σπουδές συγκριτικής εθνολογίας, 1885. Ήδη από το 1851 ο Ρεκλή κατέληξε στην ιδέα ότι η αναρχία, η έλλειψη διακυβέρνησης, συνιστά την υψηλότερη έκφραση της τάξης. Οι απόψεις του περί αναρχισμού ευρίσκουν την πλήρη τους έκφραση στο έργο «Η Εξέλιξη, η Επανάσταση και το Αναρχικό Ιδανικό», 1897. Θεωρούσε ότι η ανθρώπινη πρόοδος προάγει ανώτερες μορφές ελευθερίας και αλληλεγγύης, εθελοντικής συνεργασίας και ελευθέρων ή κομμουνιστικών αναρχικών μορφών κατανομής. Πως για την έλευση της επερχόμενης αναρχίας είναι επιτακτική ανάγκη η αποφασιστική και θαραλέα κατάργηση εμποδίων όπως η εξουσία και η υπακοή, το μονοπόλιο και η εξαθλίωση. Ήταν στρατευμένο μέλος της μυστικής διεθνούς αδερφότητας του Μπακούνιν, καθώς και άλλων αναρχικών και ρεπουμπλικανικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να αποτελέσει ποτέ αναπόσπαστο μέλος τους ή φανατικό υποστηρικτή τους. Προσωπικότητα με ακαταμάχητη γοητεία, διατηρούσε την ανεξαρτησία του στη διαμάχη των διαφόρων αναρχικών σχολών και άσκησε μεγάλη επιρροή στους κύκλους των αναρχικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το μικρό αυτό βιογραφικό είναι από την εγκυκλοπαίδεια των κοινωνικών επιστημών του Max Nettlau από τον 13ο τόμο, εκδόσεις Macmillan, Λονδίνο 1934, σελίδες 164-165. Εισαγωγή του εκδότη των εκδόσεων Οπορτούνα, Νίκου Παπαχριστόπουλου. Από τα πιο διαδεδομένα κείμενα του Ρεκλή, το οποίο εξεφώνησε στη Στοά των Ελευθεροτεκτόνων στις Βρυξέλλες τη 2η Μαρτίου του 1894, την περίοδο της έναρξης των πανεπιστημιακών του παραδόσεων στο νέο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Το κείμενο δε εγκαινιάζει την έναρξη της περίοδου της εφημερίδας Stem Nouveau, στην οποία δημοσιεύεται σε τρεις συνέχειες, καθώς και τη σειρά των αναρχικών κειμένων της εφημερίδας, όπου εκδίδεται ως μπροσούρα. Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η Αναρχία», όπως εξάλλου και πολλά αντίστοιχα κείμενα των κλασικών θεωρητικών του αναρχισμού και άμεσων συνεργατών του Ρεκλή, τα οποία προορίζονται για ευρεία διάδοση, σκιαγραφεί εν είδη γενικευμένης εισαγωγής τις βασικές θεωρήσεις της αναρχικής σκέψης. Ήτι η αναρχία ως διαχρονική ιδεολογική κατασκευή με σαφές ενοιολογικό περιεχόμενο και ένα δεδομένο υποκείμενο της δράσης σε ιστορικό επίπεδο. Η υπέρβαση ενός τοπικού λόγου, μιας αμυγός λογοτεχνικής επινόησης και η ανάδειξη της δυνατότητας του εμπράκτου συμβάντος, του περάσματος στην πράξη ως κινητήριας αρχής της κοινωνικής δράσης. Εν συνεχεία, η αναζήτηση μιας ιδεολογικής συνέχειας στον χρόνο αλλά και των μορφών διαφοροποίησης από αντίστοιχα θεωρητικά προτάγματα. Η αναρχία, μια καθολική τοποθέτηση, ανιχνευόμενη τόσο σε ατομικό επίπεδο, σε υποκείμενα προερχόμενα ακόμη και από το χώρο της θρησκείας, καθώς ανακοινούν πρωτίστως ένα πανανθρώπινο ιδανικό οικουμενικής ευτυχίας, όσο και σε επίπεδο συνολικής ερμηνείας της κοινωνικής δράσης, στον σοσιαλιστικό τρόπο ερμηνείας πραγματικότητας, στους σοσιαλιστές του κράτους και τις επιμέρους τους θεωρητικές αποκλίσεις. Η αναρχία ωστόσο διαφοροποιείται σε σχέση με τα μέσα, είτε τον ρόλο της διακυβέρνησης και τη λειτουργικότητά της, δοθήσεις της εκφυλιστικής μορφής της ενίας του αρχηγού και του εκπροσώπου, η οποία δύναται διαβρώσει κάθε επαναστατική πρόθεση, ακόμη και της πιο αγνής επαναστατικής συνείδησης. Επίκεντρο του αναρχισμού η ατομικότητα και επ' αυτού η εκπόρευση ενός ευγενούς ιδανικού με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, η θέσπιση μιας ηθικής διερχομένης από τις ίδιες τις ανάγκες του βίου, η απομάκρυνση από το ανίκιο και το ψευδαισθητικό της θεότητας, η άμεση θεώρηση των ιδίων των πραγμάτων, η άνθηση του ελευθέρου στοχασμού σε όλους τους τομείς της σκέψης και της δημιουργίας, η επικριτική θεώρηση κάθε έκφασης του κράτους και του συνόλου των κοινωνικών θεσμών, των αποκρισταλωμένων μορφών εκλογήκευσης της ατομικής ιδιοκτησίας.
Παράλληλα, δε, η έννοια του ιστορικού παραδείγματος, ο εντοπισμός των στοιχείων της αναρχίας στις εκάστοτε ιστορικές περιόδους, πέρα από ένα αμυγός χειμερικό καθεστώς, με αποκορύφωμα την εποχή του Ρεκλή και του αιώνος ο οποίος προηγήθη, εποχή των κοινωνικών επαναστάσεων και της σύστασης των ορθολογικών ετοιμάτων της ανθρώπινης διανόησης. Μια μεγάλη κίνηση μετασχηματισμού της κοινωνίας, από τις πιο ακραίες της εκφάνσεις και τα συλλογικά εγχειρήματα, έως τους πιο απλούς δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης στον καθημερινό βίο, απέναντι σε κάθε συνθήκη εξαθλίωση σε συλλογικό επίπεδο και καταδυνάστευση της ατομικής ελευθερίας σε επίπεδο ατομικής πρόθεσης. Εν κατακλείδη, μέσω μιας προσωπικής αφήγησης, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη θυμική επισφράγηση, γνώριμο χαρακτηριστικό για πολλές αναρχικές μπροσούρες, το υπόδειγμα μιας παραδειγματικής πλωτής δημοκρατίας, στην οποία ο ρόλος του ηγέτη, εν προκειμένου του καπετάνιου, ανασκευάζει τη λειτουργικότητά του ως επικεφαλής μιας συλλογικότητας, καθίσταται ένας ρόλος άνευ σημασίας, άνευ ουσίας. Η ίδια η συλλογικότητα, με τη συνδρομή των κοινών επιτευγμάτων της ανθρώπινης εφευρετικότητας, αλλά και τη συνδρομή της ιδίας της φυσικής αναγκαιότητας, ρυθμίζει τις ανάγκες της με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Μια αναγκαία αυτορύθμιση σε όλες τις μορφές κοινωνικής οργάνωσης για την απαγκίστρωση από την κοινωνική αναπαραγωγή του μίσους και της αδικίας και την θεμελίωση της ηθικής, της απόλυτης δικαιοσύνης και ισότητας. Ελιζέ Ρεκλή, η αναρχία. Η αναρχία δεν είναι πουδενή μια νέα θεωρία. Ο όρος αφεαυτού, ερμηνευόμενος ως απουσία διακυβέρνησης, ως κοινωνία δίχως αρχηγούς, έχει ρίζες παλαιές και έχει χρησιμοποιηθεί πολύ πριν από τον Προυντόν. Τι σημασία όμως έχουν οι λέξεις? Πριν από τους αναρχικούς υπήρχαν οι ακρατιστές. Και οι ακρατιστές δεν είχαν καν φανταστεί πως την επιστημονική τους ονομασία θα την υιοθετούσαν αναρρύθμιτες γενναίες. Σε κάθε εποχή υφίστανται ελεύθερα άτομα, καταφρονητές του νόμου, άνθρωποι που ζούσαν δίχως αφέντες, με μοναδικό πρωταρχικό τους δικαίωμα, την υπόσταση και τη σκέψη τους. Η αναρχία είναι μένει τόσο παλαιά όσο και η ανθρωπότητα. Εκείνοι ωστόσο οι οποίοι την αντιπροσωπεύουν συνεισφέρουν κάτι το καινούριο στον κόσμο. Έχουν σαφή συνείδηση του επιδιωκόμενου σκοπού και από άκρη εις άκρη στη γη εναρμονίζονται βάσει του ιδανικού τους, ώστε να αποδιώξουν κάθε μορφή διακυβέρνησης. Το όνειρο της οικουμενικής ελευθερίας έχει πάψει πια να αποτελεί μια αμυγός φιλοσοφική και λογοτεχνική ουτοπία, όπως πίστευαν οι ιδρυτές της πόλεως του Ηλίου ή της Νέας Ιερουσαλήμ. Κατέστη ένας σκοπός πρακτικός, τον οποίο επιδιώκουν ενεργά μια πληθώρα ενωμένων ανθρώπων, οι οποίοι συνεργάζονται αποφασιστικά για τη γέννηση μιας κοινωνίας, στην οποία δεν θα υπάρχουν πλέον αφεντικά, επίσημοι συντηρητές της κοινής ηθικής, δεσμοφύλακες και δίμνοι, πλούσιοι και φτωχοί, αλλά αδέρφια τα οποία θα έχουν όλοι καθημερινά το ψωμί τους, ίσα δικαιώματα, θα διατηρούνται εν ειρήνη και εν εγκαρδία ενώση, όχι εξαιτίας της υπακοής τους νόμους, την οποία συνοδεύουν πάντοτε φοβερές απειλές, αλλά μέσω του αμοιβαίου σεβασμού των συμφερόντων και χάρη στην επιστημονική παρατήρηση των φυσικών νόμων. Αναμφιβόλως, για πολλούς από εσάς το ιδανικό αυτό φαντάζει χειμερικό, είμαι όμως σίγουρος πως φαίνεται επιθυμητό για τους περισσότερους. Πως μακρόθεν συλλαμβάνεται την εθέρια εικόνα μιας ειρηνικής κοινωνίας, στην οποία οι άνθρωποι συμφιλειωμένοι θα αφήσουν τα ξύφη τους να σκουριάσουν, θα λιώσουν τα κανόνια τους και θα αφοπλίσουν τα καράβια τους. Βέβαια, τον Φραγκίσκο της Ασίζης, την Εκατερίνη της Σιένης, την Τερέζα της Αβίλης και τόσους άλλους πιστούς, εκφραστές μιας πίστης η οποία δεν είναι πουδενή η δική σας, αλλά επιθυμούσαν μια ανθρωπότητα της πλέον ειλικρινούς αγάπης, οφείλουμε και εμείς να τους υπολογίσουμε μεταξύ εκείνων οι οποίοι ζούσαν για το ιδανικό της οικουμενικής ευτυχίας. Σήμερα δε, αμέτρητες χιλιάδες σοσιαλιστών, σε όποια σχολή και να ανήκουν, μάχονται επίσης για ένα μέλλον στο οποίο η δύναμη του κεφαλαίου θα συντριβεί και οι άνθρωποι θα καταφέρουν να ονομάζονται ίσοι, χωρίς καμία ειρωνία. Οι αναρχικοί επομένως έχουν κοινό στόχο με πολλούς γενναίους ανθρώπους, οι οποίοι ανήκουν σε τόσο διαφορετικές θρησκείες, σέκτες και κόμματα. Διαφοροποιούνται όμως σαφώς σε σχέση με τα μέσα, όπως φανερώνει αδιαφυσβήτητα και το όνομά τους. Η κατάκτηση της εξουσίας ήταν σχεδόν πάντοτε το κύριο μέλημα των επαναστατών, ακόμη και εκείνων με τις καλύτερες προθέσεις. Η μόρφωση ωστόσο την οποία είχαν λάβει δεν τους επέτρεπε να φανταστούν μια ελεύθερη κοινωνία, η οποία θα λειτουργούσε χωρίς μόνιμη διακυβέρνηση. Και αφού ανέτρεπαν τους μισθούς αφέντες, έσπευδαν να τους αντικαταστήσουν με άλλους αφέντες, οι οποίοι βάσει της καθηγιασμένης ρίσης προορίζονται να κάνουν το καλό για το λαό τους. Κατά κανόνα δεν είχαν καν το θάρρος να προβούν σε διεργασίες αντικατάστασης ενός πρίγκιπα ή μιας δυναστείας δίχως να έχουν πλέξει το εγκόμιο της υποταγής τους σε κάποιον μελλοντικό κυρίαρχο. Ο βασιλιάς πέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς, ξεφώνιζαν οι άνθρωποι, πάντοτε πιστοί, ακόμη και εντός της εξέγερσής τους. Για αιώνες αμέτρητους, αυτή ακριβώς ήταν αναπόδραστα η πορεία της ιστορίας. Πώς είναι δυνατόν να ζήσει κάποιος δίχως αφέντες, αναρωτώνται οι σκλάβοι, οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι εργάτες της πόλης και στους αγρούς. Και ύστερα από σκέψη, έβαζαν το κεφάλι κάτω από τον ζυγό, σαν το βόδι που σέρνει το αλέτρι. Οι αναρχικοί, βάσει παρατήρησης, διακηρύττουν πως το κράτος και όλα όσα συνδέονται με αυτό δεν αποτελεί αμυγή οντότητα ή έστω μια φιλοσοφική έκφανση, αλλά ένα σύνολο ατόμων
τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ένα ειδικό περιβάλλον στο οποίο ασκούν την επιρροή τους. Τα άτομα αυτά, καθώς απολαμβάνουν μεγαλύτερη αξιοσύνη και εξουσία, ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σχέση με τους συμπολίτες τους, αναγκάζονται εξ αυτού ούτως ή πειν να θεωρήσουν αυτούς ανώτερους από τους κοινούς ανθρώπους, παρόλο που οι κάθε είδους πειρασμοί οι οποίοι τους πολιορκούν τους βυθίζουν σχεδόν μοιραία κάτω από το γενικό επίπεδο. Και τούτο ακριβώς επαναλαμβάνουμε αδιάκοπα στα αδέλφια μας, ενίοτε και στους αδελφούς εχθρούς μας, τους σοσιαλιστές του κράτους. Φυλαχθείτε από τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους σας. Βεβαίως, όπως και εσείς, είναι διαποτισμένοι από τις πλέον αγαθές προθέσεις. Επιδιώκουν με θέρμη την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας και του τυραννικού κράτους. Αλλά οι σχέσεις, οι νέες περιστάσεις, βαθμιδών τους αλλάζουν. Η ηθική τους μεταβάλλεται βάσει των συμφερόντων τους και θεωρώντας σε αυτούς πάντοτε πιστούς στους σκοπούς των εντολοδόχων τους, γίνονται κατά ανάγκη άπιστοι. Και επίσης, ως κάτοχοι της εξουσίας, οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της εξουσίας, στρατό, ηθικολόγους, δικαστικούς λειτουργούς, αστυνόμους και χαφιέδες. Πριν από 3.000 και πλέον χρόνια, ο Ινδός ποιητής της Μαχαμπαράτα εξέφρασε ως προς το ζήτημα αυτό την εμπειρία των αιώνων. Ο άνθρωπος που κινείται πάνω σε ένα άρμα δεν θα γίνει ποτέ φίλος του ανθρώπου που βαδίζει πεζός. Εκείνο το οποίο μας διαφοροποιεί κατ' ουσίαν είναι ο αγώνας ενάντια σε κάθε επίσημη εξουσία. Ως κέντρο του σύμπαντος εκλαμβάνουμε την εκάστοτε ατομικότητα. Και καθεμία έχει τα ίδια δικαιώματα στην πλήρη ανάπτυξή της, δίχως την παρέμβαση καμίας εξουσίας για να την κατευθύνει, να την επιπλήττει και να την τιμωρεί. Το θεμέλιο της παλαιάς ηθικής, όπως γνωρίζετε, ήταν μονάχα ο φόβος, ο τρόμος, όπως αναφέρει η βίβλος. Και όπως πολλά άλλα παραγγέλματα, μας το έχουν μάθει στα παιδικά μας χρόνια. Αρχή σοφίας, φόβος κυρίου. Το σημείο αφετηρίας άλλοτε κάθε εκπαίδευσης, η κοινωνία στο σύνολό της στηρίζεται στον τρόμο. Οι άνθρωποι δεν ήσαν πολίτες, αλλά άτομα ή πιστοί. Οι σύζυγοι ήσαν υπηρέτριες, τα παιδιά σκλάβοι, επί των οποίων οι γονείς διατηρούσαν ένα κατάλοιπο του παλαιού δικαιώματος της ζωής και του θανάτου. Παντού, σε κάθε μορφή κοινωνικού συσχετισμού, ανεδεικνύονται σχέσεις ανωτερότητας και υποταγής. Τέλος, ακόμη και στις μέρες μας, η αρχή του κράτους και όλων των επιμέρους κρατών από τα οποία αποτελείται είναι η ιεραρχία, η αγία αρχή, η ιερή εξουσία. Αυτή είναι η πραγματική σημασία του όρου. Και η αγία ιερή αυτή κυριαρχία εμπεριέχει μια ολόκληρη διαδοχή υπερτιθεμένων τάξεων, εκ των οποίων απαρέγκλητα οι ανώτερες έχουν το δικαίωμα να διατάζουν, ενώ οι κατώτερες την υποχρέωση να υπακούουν. Η επίσημη ηθική συνίσταται στην υπόκληση εμπρός στον ανώτερο και στον οπυρμένο κόρδομα εμπρός στον υποταγμένο. Κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει δύο πρόσωπα, σαν τον Ιαννό, δύο χαμόγελα. Το ένα κολακευτικό πρόθυμο, ενίοτε και δουλοπρεπές, το άλλο αλαζονικό, με μια αριστοκρατική συγκατάβαση. Η αρχή της εξουσίας, έτσι ακριβώς αποκαλείται το εν λόγω καθεστώς, απαιτεί να μην φαίνεται ποτέ πως ο ανώτερος έχει άδικο και σε κάθε κουβέντα να έχει πάντοτε τον τελευταίο λόγο. Αλλά το κυριότερο, όλες οι διαταγές του πρέπει να γίνονται αντιληπτές. Τούτο απλοποιεί τα πάντα. Δεν χρειάζεται πλέον καμία λογική σκέψη, ερμηνεία, επιφυλάξεις, συζητήσεις, ηθικοί ενδιασμοί. Τα πράγματα είτε καλά είτε άσχημα κυλούν από μόνα τους, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Και όταν δεν υπάρχει πλέον κανένας αφέντης για να διατάζει, δεν έχουμε άραγε έτοιμες διατυπώσεις, εντολές, διατάγματα ή νόμους, τους οποίους τους υπαγορεύουν επίσης απόλυτοι αφέντες ή νομοθέτες διαφόρων βαθμίδων. Μεταξύ ίσων το έργο είναι πιο δύσκολο, αλλά και πιο υψηλό. Χρειάζεται να αναζητήσουμε επίμονα την αλήθεια. Να εντοπίσουμε το ατομικό καθήκον, να κατακτήσουμε το γνώθις αυτών, να εξασφαλίζουμε αδιάκοπα την ατομική μας παιδεία, να συμπεριφερόμαστε σεβόμενοι τα δίκαια και τα συμφέροντα των συντρόφων. Μόνο τότε γινόμαστε πραγματικά ηθικά όντα, ανακαλύπτουμε το αίσθημα της υπευθυνότητας. Η ηθική δεν είναι μια επιταγή στην οποία κάποιος υποτάσσεται, ένας λόγος στον οποίο επαναλαμβάνει μια συνθήκη απολύτως εξωτερική προς το άτομο, καθίσταται ένα μέρος του είναι, προϊόν της ίδιας του της ζωής. Έτσι ακριβώς αντιλαμβανόμαστε εμείς στην αναρχική την ηθική. Δεν έχουμε άραγε το δικαίωμα να τη συγκρίνουμε με ικανοποίηση με εκείνη την οποία μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Μήπως έχω άδικο. Ακόμη όμως και εδώ, πολλοί εξ ημών θα προφέρετε τη λέξη χήμερα. Και ευτυχής, καθώς έχετε ήδη διαπιστώσει στο μια χήμερα ευγενή, θα προχωρήσω έτσι περαιτέρω και θα βεβαιώσω πως το ιδανικό μας, η δική μας αντίληψη περί ηθικής, ευρίσκεται απολύτως εντός της λογικής της ιστορίας, κατευθυνωμένη φυσικό το τρόπο από την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος όμως διαρκεί περισσότερο από ότι τα έργα του και οι θεοί αυτοί τους οποίους δημιούργησε δεν σταμάτησαν ποτέ να αλλάζουν ως σαν σκιές προβαλλόμενες στο άπειρο. Ορατοί στην αρχή, διακατεχόμενοι από ανθρώπινα πάθη, βίαιοι και απειλητικοί, σταδιακά υπεχώρησαν σε ένα μακρινό απέραντο, κατέληξαν να μετατραπούν σε αφαιρέσεις, σε υψηλές ιδέες, στις οποίες δεν δίδεται το πλέον όνομα, ενώ εν συνεχεία οδηγήθηκαν στη σύγχυση με τους φυσικούς νόμους της Οικουμένης. Και επέστρεψαν σε αυτό το σύμπαν από το οποίο υποτίθεται πως ανεδίθησαν εκ του μηδενός. Και τώρα ο άνθρωπος ευρίσκεται και πάλι μόνος του στον κόσμο, επί του οποίου είχε υψώσει την κολοσσία εικόνα του Θεού.
Σήμερα δεν συναντούμε πλέον όμοιον του Ταμπερλάνου, ο οποίος πρόσταξε τους 40 αυλικούς του να πέσουν από την κορυφή ενός πύργου, όντας σίγουρος πως σε ρηπή οφθαλμού θα έβλεπε 40 πτώματα συντεθλιμμένα στο αίμα. Η ελευθερία της σκέψης μετέτρεψε όλους τους ανθρώπους σε αναρχικούς, δίχως να το γνωρίζουν. Ποιος δεν κρατά πλέον ελεύθερη μια μικρή γωνία στον εγκέφαλό του για να στοχάζεται? Και αυτό ακριβώς σε θεωρήθη ως το μεγαλύτερο έγκλημα, το κατεξοχήν αμάρτημα, συμβολιζόμενο από τον καρπό του δέντρου, το οποίο φανέρωσε στους ανθρώπους τη γνώση του καλού και του κακού. Εξ αυτού το μίσος για την επιστήμη, το οποίο διακηρύττει μόνιμως η Εκκλησία. Εξ αυτού και η οργή την οποία ο Ναπολέον, ένα σύγχρονο Ταμερλάνο, εξέφραζε πάντοτε για του ιδεολόγου. Και αν η επιστήμη, η λογοτεχνία και η τέχνη έχουν γίνει αναρχικέ, εάν κάθε πρόοδο, κάθε νέα μορφή του κάλου οφείλεται στην άνθηση τη ελεύθερη σκέψη, η σκέψη αυτή δουλεύει επίση και στα βάθη τη κοινωνία, χωρί να είναι πλέον δυνατό να τη συγκρατήσουν, πολύ αργά για να σταματήσουν τη θύελα. Η απίσχναση του σεβασμού δεν είναι άραγε κατεξοχήν φαινόμενο τη σύγχρονη κοινωνία? Είδα κάποτε στην Αγγλία να συνοστίζονται ένα χιλιάδες για να θαυμάσουν την άδεια άμαξα ενός μεγάλου άρχοντα. Τέτοιο φαινόμενο πλέον δεν το συναντούμε. Στην Ινδία οι παρίες σταματούσαν ευλαβικά στα 115 κανονιστικά βήματα, τα οποία τους χώριζαν από τον επιρμένο βραχμάνο. Από τη στιγμή που συνοστίζονται στους σταθμούς των τρένων, ανάμεσά τους υπάρχουν μονάχα τα κυκλειδώματα της αίθουσας αναμονής. Τα παραδείγματα της ποταπότητας, του αθλείου ερπισμού δεν εκλείπουν βέβαια από την ανθρωπότητα. Έχει σημειωθεί όμως πρόοδος ως προς την ισότητα. Πριν εκφράσει κάποιον στο σεβασμό του, αναρωτιέται ορισμένες φορές εάν οι άνθρωποι ή οι θεσμοί είναι πράγματι αξιοσέβαστοι. Εξετάζεται η αξία των ατόμων, η σημασία των έργων. Η υπέρμετρη πίστη έχει εξαλειφθεί, και καθώς πλέον η πίστη δεν υφίσταται, εξαλείφονται ακολούθως και οι θεσμοί. Η κατάργηση του κράτους ενέχεται φυσικό το τρόπο στην απίσχναση του σεβασμού. Βέβαια, στα μυαλά των ανθρώπων θα μπορούσε να γεννηθεί αμφιβολία μήπως η αναρχία ήταν πάντοτε απλώς και μόνο ένα ιδανικό. Μια διανοητική άσκηση, ένα στοιχείο διαλεκτικής, μήπως δεν ήταν ποτέ εφικτό να πραγματοποιηθεί η σύλλικη βάση, μήπως δεν έχει ποτέ αναφανεί κάποια θόρμητη οργάνωση ώστε να ενεργοποιήσει τις ελεύθερες δυνάμεις συντρόφων που εργάζονται από κοινού, δίχως αφέντη να τους διατάζει. Οι αμφιβολίες όμως αυτές μπορούν εύκολα να παραμεριστούν. Ναι, ελευθεριακές οργανώσεις υπήρχαν σε κάθε εποχή. Ναι, σχηματίζονται αδιάκοπα καινούργιες και κάθε χρόνο όλο και πιο πολλές, ακολουθώντας την πρόοδο της ατομικής πρωτοβουλίας. Θα μπορούσα να παραθέσω σε μια πρώτη φάση διάφορες φυλές, τις αποκαλούμενες άγριες, οι οποίες ακόμη και στις ημέρες μας ζουν πλήρη κοινωνική αρμονία, χωρίς να έχουν ανάγκη από αρχηγούς, νόμους, φραγμούς, δημοσίους καταναγκασμούς. Αναμφιβόλως, δεν μπορώ να σας υποδείξω στην πορεία της ιστορίας καμία κοινωνία η οποία συνεκροτήθη υπό αμιγώς αναρχική μορφή, καθότι όλες ευρίσκονται σε μια περίοδο πάλης μεταξύ διαφόρων στοιχείων τα οποία δεν είχαν ακόμη ενωθεί. Είναι όμως εύκολο να διαπιστώσουμε πως καθεμία εξ αυτών των επιμέρους κοινωνιών, αν και δεν εσχημάτιζαν ένα αρμονικό σύνολο, ήσαν τόσο πολύ ανθυρές, τόσο πολύ δημιουργικές, ώστε να είναι περισσότερο ελεύθερες και η προσωπική αξία του ατόμου να αναγνωρίζεται εντός τους κατά το μέγιστο δυνατόν. Από την προϊστορική εποχή, στην οποία οι κοινωνίες μας ανακάλυψαν τις τέχνες, τις επιστήμες, τη βιομηχανία, χωρίς οι γράπτες πηγές να μπορούν να τις διατηρήσουν στη μνήμη μας, όλες οι μεγάλοι περίοδοι της ζωής των εθνών ήσαν εκείνες τις οποίες οι άνθρωποι, ταρακουνημένοι από τις επαναστάσεις, άρχισαν να υποφέρουν λιγότερο από την πλατιά και δυσβάσταχτη αγκαλιά μιας σταθερής διακυβέρνησης. Οι δύο μεγάλες περίοδοι της ανθρωπότητας εξαιτίας του ρυθμού των ανακαλύψεων, της άνθησης της σκέψης, του κάλους της τέχνης, ήσαν οι διαταραγμένες εποχές, τα χρόνια της επικίνδυνης ελευθερίας. Στην απέραντη αυτοκρατορία των Μίδων και των Περσών, όπου βασίλευε η τάξη, δεν συνέβη τίποτε το σημαντικό. Η δημοκρατική όμως Ελλάδα, με τους συνεχείς ξεσηκωμούς, τους κλονισμούς από τις αδιάκοπες αναταράξεις, γέννησε τους προτεργάτες, ούτινος πιο υψηλού και ευγενούς διαθέτει ο σύγχρονος πολιτισμός. Μας είναι αδύνατο να σκεφτούμε, να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε έργο δίχως το πνεύμα μας να μεταβεί εξ αρχής στους ελεύθερους Έλληνες, οι οποίοι υπήρξαν οι πρωτοπόροι μας και συνεχίζουν να αποτελούν τα πρότυπά μας. 2.000 χρόνια αργότερα, ύστερα από τις τυραννίες, ύστερα από τις σκοτεινές περιόδους καταστολής, οι οποίες έμοιαζαν να μην τελειώνουν ποτέ, η Ιταλία, η Φλάνδρα, η Γερμανία, όλη η Ευρώπη των κομμουνάρων προσπάθησε και πάλι να πάρει ανάσα. Αμέτρητες επαναστάσεις ταρακούνησαν τον κόσμο. Ο Φεράρι καταμέτρησε μονάχα στην Ιταλία παραπάνω από 7.000 τοπικές εξεγέρσεις. Η φλόγα δε της ελεύθερης σκέψης άρχισε να καίει και η ανθρωπότητα να ξαλανθίζει. Με τον Ραφαήλ, τον Νταβίντσι, τον Μιχαήλ Άγγελο αισθάνθηκε νέα για δεύτερη φορά. Εν συνεχεία ήρθε ο μεγάλος αιώνας της εγκυκλοπαίδειας με τις παγκόσμιες επαναστάσεις οι οποίες ακολούθησαν και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εάν δεν ζούσαμε με ξεσπάσματα, όπως συνέβη ως τώρα, θα μπορούσαν βαθμιδό να μας προσάψουν την αδράνεια και τον θάνατο. Και ενώ ο Γαλιλαίος, κλεισμένος ακόμη στις φυλακές της Ιεράς Εξετάσεως, δεν θα μπορούσε να μην ψελίσει και όμως κινείται, τώρα είμαστε σε θέση χάρη στις επαναστάσεις, χάρη στη σφοδρότητα της ελεύθερης σκέψης, να το φωνάξουμε στις στέγες και στις πλατείες. Ο κόσμος κινείται. Και θα συνεχίσει να κινείται.
Εκεί όμως που η αναρχική πρακτική θριαμβεύει είναι στη συνήθη πορεία της ζωής μεταξύ των ανθρώπων του λαού, οι οποίοι φυσικά δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον τρομερό αγώνα της ύπαρξης εάν δεν βοηθούσαν αυθορμήτως ο ένας τον άλλον, αγνοώντας τις διαφορές και τις αντιπαλότητες των συμφερόντων. Όταν ένας αρρωσταίνει, τότε άλλοι φτωχοί παίρνουν τα παιδιά τους στο σπίτι τους. Τον ταΐζουν, μοιράζονται το ισχνό εβδομαδιαίο συσίτιο, εργάζονται και για τις δικές του υποχρεώσεις, διπλάσιες ώρες. Μεταξύ γειτόνων εγκαθιδρύεται ένα είδος κομμουνισμού μέσω δανεισμού, μια αδιάκοπη ανταλλαγή για όλο το νοικοκυριό και τις προμήθειες. Η εξαθλίωση ενώνει τους δυστυχείς σε ένα αδελφάτο. Όλοι μαζί πεινούν, όλοι μαζί χορταίνουν. Η αναρχική πρακτική και η ηθική αποτελούν τον κανόνα ακόμη και στις αστικές συγκεντρώσεις, από όπου εκ πρώτης όψεως φαίνεται να απουσιάζουν παντελώς. Ας φανταστούμε μια γιορτή, στην οποία κάποιος, είτε ο οικοδεσπότης είτε ένας από τους καλεσμένους, φέρεται ως αφέντης, παραγγέλλοντας ή επιδεικνύοντας αδιάκριτα τις παραξενιές του. Δεν θα πρόκειται για το θάνατο κάθε χαράς, το τέλος κάθε ευχαρίστησης. Κέφι μπορεί να υπάρξει μονάχα μεταξύ ίσων και ελευθέρων, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι δύνανται να διασκεδάζουν με βάση τα γούστα τους, σε διάφορες ομάδες, κατά την αρέσκειά τους, οι οποίες όμως θα ευρίσκονται μία κοντά στην άλλη και θα ρυθμίζουν οι ίδιες τις συναλλαγές τους, διότι όταν κυλά ο χρόνος με τον τρόπο αυτόν θα τους φαίνεται πιο ευχάριστος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να αφηγηθώ μια προσωπική ανάμνηση. Βρισκόμασταν εμπλό πάνω σε ένα από αυτά τα όμορφα καινούργια πλοία, τα οποία σκίζουν τα θηριώδη κύματα με την ταχύτητα των 15 και 20 μιλίων την ώρα και διαγράφουν μια ευθεία και σταθερή γραμμή από ήπειρο σε ήπειρο παρά τις φουρτούνες και τις τρικυμίες. Συζητούσαμε στο υπήστεγο και γιατί άλλο θα μπορούσαμε να συζητώμε πέρα από το αιώνιο κοινωνικό ερώτημα το οποίο μας πνίγει, το οποίο μας πιέζει στο λαιμό όπως η σφίγγα των ειδίποδα. Ο αντιδραστικός της ομάδας δεχόταν μεγάλη πίεση από τους συνομιλητές του, όλοι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σοσιαλιστές. Και γυρνά ξαφνικά προς τον καπετάνιο, τον αρχηγό, τον αφέντη, ελπίζοντας πως θα έβρισε αυτόν έναν γεννημένο υπερασπιστή των ορθών αρχών. Εδώ διατάζετε εσείς, η εξουσία σας δεν είναι άραγε ιερή. Τι θα γινόταν το πλοίο αν δεν κυβερνιόταν από τη σταθερή σας βούληση? Και ο καπετάνιος απαντά: Είστε τόσο αφελείς. Μεταξύ μας, μπορώ να σας πω πως κατά κανόνα δεν χρησιμεύω σε τίποτα. Ο πιδαλιούχος κρατά το πλοίο σε ευθεία γραμμή. Ύστερα από λίγο θα τον αντικαταστήσει σε άλλος πλοηγός και ύστερα άλλοι, και θα ακολουθήσουμε κανονικά, χωρίς τη δική μου παρέμβαση, τη συνήθη πορεία. Στα αμπάρια, οι θερμαστές και οι μηχανικοί δουλεύουν χωρίς τη δική μου βοήθεια, χωρίς τη δική μου γνώμη, καλύτερα από ό,τι αν παρενέβαινα και τους έδινα συμβουλές. Και όλο αυτό το πλήρωμα στα κατάρτια, όλοι αυτοί οι ναύτες γνωρίζουν πολύ καλά το έργο τους. Και επί τη ευκαιρία, το μόνο που έχω να κάνω είναι να εναρμονίσω τη μικρή συμβολή της εργασίας μου με τη δική τους, την πιο επίπονη, αν και λιγότερο αμοιβόμενη από τη δική μου. Αναμφιβόλως μου έχει ανατεθεί η καθοδήγηση του καραβιού. Δεν βλέπετε όμως ότι πρόκειται για ένα απλό επινόημα. Οι χάρτες υπάρχουν, δεν τους έχω σχεδιάσει εγώ. Η πηξίδα μας κατευθύνει, δεν την εφήβρα εγώ. Το κανάλι του λιμανιού από το οποίο ερχόμαστε και εκείνο στο οποίο θα μπούμε, το έχουν σκάψει άλλοι. Και το μεγαλοπρεπές πλοίο, το οποίο δεν διαμαρτύρεται σχεδόν καθόλου στα εγκύλια του υπό την πίεση των κυμάτων, το οποίο σύεται με επιβλητικότητα στην τρικυμία, αρμενίζοντας με σθένος υπό τους ατμούς, δεν το κατασκεύασα εγώ. Ποιος είμαι άραγε εγώ σε σχέση με τους σπουδαίους νεκρούς, τους εφευρέτες και τους σοφούς, τους προκατόχους μας που μας έμαθαν να διασχίζουμε τις θάλασσες? Όλοι εμείς είμαστε οι ταπεινοί τους εταίροι και οι ναύτες συντροφοί μου, όπως και εσείς οι επιβάτες, διότι για εσάς καβαλάμε τα κύματα και σε περίπτωση κινδύνου υπολογίζουμε σε εσάς, ώστε να μας βοηθήσει τα αδερφικά. Το έργο μας είναι κοινό, είμαστε αλληλέγγυο ένας προς τον άλλον. Όλοι σιώπησαν και κράτησα ως ανεκτήμητα στο θησαυρό της μνήμης μου τα λόγια αυτού του καπετάνιου, όμοιον του οποίου δεν πρόκειται πλέον να συναντήσουμε. Όλοι σας γνωρίζετε, έστω και από αφηγήσεις, σχολεία στα οποία ο καθηγητής, σε πείσμα της αυστηρότητας των κανόνων οι οποίοι μένουν πάντοτε ανεφάρμοστοι, έχει όλους τους μαθητές φίλους και πρόσχαρους συνεργάτες. Αν και η εξειδικευμένη αυθεντία τα έχει προβλέψει όλα ώστε να αντιθασέψει τους μικρούς κατεργάριδες, ο μεγάλος τους φίλους δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά τα σύνεργα της καταστολής. Μεταχειρίζεται τα παιδιά ως ενηλίκους, επικαλούμενος μονίμως την καλή τους θέληση, την κατανόησή τους για τα πράγματα, την αίσθησή τους περί δικαιοσύνης. Και όλοι ανταποκρίνονται χαρμόσυνα, διαμορφώνοντας ακολούθως μια μικροσκοπική αναρχική κοινωνία, πραγματικά ανθρώπινη, παρόλο που οι πάντες στον περιβάλλοντα κόσμο φαίνονται να συνασπίζονται ώστε να παρεμποδίσουν την εκόλαψη. Νόμοι, κανονισμοί, κακά παραδείγματα, δημόσια ανηθικότητα. Όμως εν τέλει, εάν είναι αληθές πως βάσει του ιδίου του ορισμού, μια κοινωνία αποτελεί ομάδωση ατόμων τα οποία συμπτύσσονται και συγκεντρώνονται για την κοινή ευημερία, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε δίχως παραλογισμό πως η περιβάλλουσα χαοτική μάζα συνιστά μια κοινωνία. Σύμφωνα με τους υπέρμαχούς της, διότι κάθε λανθασμένη υπόθεση έχει τους δικούς της, έχει ως σκοπό την απόλυτη τάξη μέσω της ικανοποίησης των συμφερόντων όλων. Δεν πρόκειται άραγε για περίγελο όταν στον κόσμο αυτόν του ευρωπαϊκού πολιτισμού βλέπουμε μια διατεταγμένη κοινωνία με συνεχή εναλλαγή από εμφύλια δράματα, φόνους και αυτοκτονίες, βία και πυροβολισμούς, μαρασμό και ασιτία, κλοπές και κάθε είδους απάτες, χρεοκοπίες, καταρρεύσεις, πτωχεύσεις?
Ποιος από εμάς φεύγοντας από εδώ δεν θα δει να ορθώνονται πλάι του τα φαντάσματα της εξαχρίωσης και της πείνας. Στην Ευρώπη μας υπάρχουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν απλώς ένα σήμα ώστε να εκτελέσουν άλλους ανθρώπους, να κάψουν σπίτια και σοδιές. Άλλα 10 εκατομμύρια άνθρωποι εκτός στρατώνων παραμένουν σε επιφυλακή με τη σκέψη να ολοκληρώσουν το ίδιο καταστροφικό έργο. 5 εκατομμύρια δυστυχείς ζουν ή έστω φυτοζούν στις φυλακές, καταδικασμένοι με διάφορες ποινές. 10 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο από πρόωρους θανάτους και 370 εκατομμύρια άνθρωποι, 350 για να μην μπούμε όλοι, τρέμουν εντός της δικαιολογημένης αβεβαιότητας για το αύριο. Παρά την απεραντοσύνη του κοινωνικού πλούτου, ποιος από εμάς μπορεί να εγγυηθεί πως μια ξαφνική μεταστροφή της μοίρας δεν θα του αφαιρέσει το βιός του? Πρόκειται για γεγονότα τα οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και θαρώ πως θα έπρεπε να εμπνεύσουν σε όλους μας τη βέβαιη απόφαση να αλλάξουμε αυτή τη συνθήκη έμπλεη διαρκών επαναστάσεων. Αποσπάσματα από το επίμετρο του Μαρτίν Ζέμλιακ. Το πραγματικό του όνομα είναι Φρανκ Μίτζ και ήταν Γάλλος συγγραφέας. Ο Μπακούνιν ωστόσο κατέστησε τον Ρεκλή όπως και τον Καφιέρο κληροδόχο του, ενώ ο Ρεκλή ήταν εκείνος ο οποίος προέβη στην επιλογή των χειρογράφων του Μπακούνιν, τα οποία εξέδωσε το 1882 υπό τον τίτλο «Θεός και κράτος». Η έκδοση και μόνο του κειμένου αυτού, του πιο γνωστού και πολυδημοσιευμένου αναρχικού κειμένου, αρκεί ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος του Ρεκλή. Την ίδια διορατικότητα είχε και ως προς τον Κροπότκιν, του οποίου επέλεξε διάφορα άρθρα και τα εξέδωσε το 1885 με δικό του πρόλογο, υπό τον τίτλο «Λόγια ενός εξηγερμένου». Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ρεκλή έκανε το ίδιο και για ένα άλλο βιβλίο του Κροπότκιν, το οποίο εξίσου προλόγησε και εξέδωσε υπό τον τίτλο «Η κατάκτηση του ψωμιού». Όθεν αν και ο Ρεκλή σημάδεψε με την προσωπικότητά του τρία θεμελιώδη έργα του αναρχισμού, οι ιδέες του έχουν σχεδόν ξεχαστεί. Ο Μπακούνιν, σε μια επιστολή του 1875 προς τον Ρεκλή, αναφέρει: «Βέβαια έχεις δίκιο, η επανάσταση για την ώρα έχει ξαναπέσει σε λίθαργο. Ξαναγυρνάμε στην περίοδο των εξελίξεων, ή τη εκείνη των υπογείων επαναστάσεων, των αοράτων και συχνά μάλιστα ανεπαισθήτων». Ο ίδιος ο Ρεκλή επισημαίνει την άποψη αυτή στον πρόλογο της κατάκτησης του ψωμιού. Σαφώς, η επικείμενη επανάσταση, όσο σημαντική και αν είναι στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, δεν θα διαφέρει καθόλου από τις προηγούμενες επαναστάσεις, ώστε να επιτελέσει κάποιο απότομο άλμα. Τη σταθμίζει η φύση. Μπορούμε όμως να ισχυριστούμε πως με 1.002 φαινόμενα, με 1.002 βαθιές αλλαγές, η αναρχική κοινωνία βρίσκεται ήδη εδώ και καιρό σε πλήρη ανάπτυξη. Η ευκρίνεια του Ρεκλή ερμηνεύει και τη σχέση του ως προς την επαναστατική βία, υπομονή, ηθική και ανοχή. Είτε θα είσαι υπερασπιστής της δικαιοσύνης, είτε συνένοχος στο έγκλημα. Δεν υπάρχει μέση λύση. Ως προς αυτό, καθώς και για όλα τα άλλα κοινωνικά ζητήματα, τίθεται επίσης το μείζον ερώτημα το οποίο συζητούν ο Τολστόι και οι υπόλοιποι αναρχικοί, είτε της αντίστασης ή όχι στο κακό. Από την πλευρά μας έχουμε την άποψη πως ο θυγόμενος, ο οποίος δεν αντιστέκεται, παραδίδει εκ των προτέρων τους ταπεινούς και τους φτωχούς, τους καταπιεστές και τους πλουσίους. Αντισταθείται χωρίς μίσος, χωρίς πνεύμα αγανάκτησης και εκδίκησης, με όλη τη γαλήνια πραότητα του φιλοσόφου και την ενδόμηχη βούληση του καθενός για τις πράξεις του, αλλά αντισταθείται. Από επαναστατικής απόψεως επιφυλάσσομαι να συνηγορήσω υπέρ της βίας και λυπούμαι όταν ορισμένοι φίλοι, καθοδηγούμενοι από το πάθος, αφήνονται στην ιδέα της εκδίκησης την τόσο λίγο επιστημονική και στήρα. Η ένοπλη ωστόσο υπεράσπιση ενός δικαιώματος δεν συνιστά βία. Καθημερινά επιτελούνται τόσες αδικίες, ατιμίες, ατομικές και συλλογικές κτηνοδίες, ώστε δεν θα προκαλέσει καμία έκπληξη όταν θα δούμε να βλασταίνει ακλόνητα μια σοδιά από μίση. Και το μίσος είναι πάντοτε τυφλό. Βέβαια, θαυμάζω τον ακέραιο χαρακτήρα του Ραβασόλ, όπως ανεδείχθη μέσα από τις μάχες με την αστυνομία. Είναι αυτονόητο πως θεωρώ κάθε εξέγερση ενάντια στην καταπίεση ορθή και δίκαιη πράξη. Ενάντια στην αδικία, η διεκδίκηση είναι αιώνια. Εάν ισχυριστούμε όμως πως τα βίαια μέσα είναι και τα μόνα πραγματικά σοβαρά, όχι, είναι σαν να λέμε πως ο θυμός είναι πιο σοβαρός από τη λογική σκέψη. Έχει βέβαια λόγο ύπαρξης, έχει τη δική του κανονικότητα. Η σταδιακή όμως διείσδυση του λόγου και της στοργής στη σκέψη έχει μια εντελώς διαφορετική δύναμη. Εξ ορισμού ακόμη, η παρορμητική βία βλέπει μονάχα τον σκοπό. Προκαταλαμβάνει τη δικαιοσύνη μέσω της αδικίας. Τα βλέπει κόκκινα, είτε το μάτι χάνει την καθαρότητά του. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει πουδενή πως το πρόσωπο του Ραβασόλ, όπως το αντιλαμβάνομαι, αλλά και όπως το αναπαριστά ο θρύλος, δεν αποτελεί μια πολύ σπουδαία μορφή. Για την απαρχή της ηθικής μας είναι απαραίτητες όλες οι δυνάμεις του εμβίου όντος, και ανάμεσα στις δυνάμεις αυτές βρίσκονται ακριβώς εκείνες της αγάπης και του ενθουσιασμού, οι οποίες αναμειγνύονται υπό διάφορους τρόπους με τη θρησκεία των προγόνων μας. Οι δυνάμεις αυτές είχαν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο, καθώς χάνοντας τη λατρεία του αγνώστου. Το κοινό καλό, με άλλα λόγια η ευτυχία όλων των ανθρώπων, των αδερφών μας, θα αποτελέσει φυσικό του τρόπο το ιδιαίτερο αντικείμενο της ανανεωμένης μας ύπαρξης. Θα έχουμε ως εκ τούτου τη θρησκεία μας, η οποία δεν θα βρίσκεται πλέον σε καμία συμφωνία με τη λογική, και η θρησκεία αυτή, η οποία εξάλλου δεν είναι καθόλου νέα και ανέκαθεν εφαρμόζεται από τους αρίστους, περιέχει όλα όσα οι παλαιές θρησκείες εξελάβαναν ως καλό.
Βέβαια, θα ήταν μεγάλη αυταπάτη εάν επί τον ζήλο του ενθουσιασμού μας υπολογίζαμε σε μια ξαφνική εξέλιξη των ανθρώπων όπως την εκλαμβάνει η αναρχία. Γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευσή τους μέσα από τις προκαταλήψεις και τα ψέματα θα τους κρατήσει για καιρό ακόμη στη δουλεία. Ποια θα είναι άραγε η σπήρα του πολιτισμού μέσω της οποίας θα μπορέσουν να ξεσηκωθούν πριν να κατανοήσουν τελικώς πως μπορούν να ξεπεράσουν τους φραγμούς και τις αλυσίδες? Το αγνοούμε, αλλά κρίνοντας από το παρόν, η οδός αυτή δεν είναι πολύ μακρινή. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, τι και αν μας χωρίζουν έτη, δεκαετίες ή αιώνες από την οριστική επανάσταση. Συνεχίζουμε σταθερά και με πίστη στο έργο το οποίο ξεκινήσαμε, μελετώντας με ενδιαφέρον τη σύγχρονη ιστορία, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουμε κάποια θέση η οποία θα μπορούσε να μας αναγκάσει να προδώσουμε τις πεπιθήσεις μας. Ο Κροπότκιν είχε περιγράψει χαρακτηριστικά τον Ρεκλή ως τον τύπο του γνήσιου Πορυτανού αναφορικά με τον τρόπο ζωής και σε επίπεδο διανόησης, τον τύπο του Γάλλου εγκυκλοπαιδιστού φιλοσόφου του 18ου αιώνα. Τον άνθρωπο ο οποίος εμπνέει τους άλλους, αλλά δεν έχει κατευθύνει ούτε θα κατευθύνει ποτέ κανέναν. Ως τον αναρχικό του οποίο ο αναρχισμός συνιστά απλώς την επιτομή της πλατιάς και βαθιάς του γνώσης των εκδηλώσεων της ανθρώπινης ζωής υπό όλες τις κλιματικές συνθήκες και σε όλες τις περιόδους του πολιτισμού. Στις ημέρες μας, τα αναρχικά έργα του Ρεκλή, εκτός από την πρόσφατη επανέκδοση του συγγράμματος Η Εξέλιξη, Η Επανάσταση και το Αναρχικό Ιδανικό, σπανίως εμφανίζονται στον ελευθεριακό τύπο. Ίσως η μεγαλύτερη επίδραση του Ρεκλή να εντοπίζεται στην Ισπανία. Τα γεωγραφικά και τα αναρχικά του συγγράμματα βρίσκονται στις περισσότερες συλλογικές αναρχοσυνδικαλιστικές βιβλιοθήκες, ενώ πολλοί στρατευμένοι έχουν πάρει το όνομά του. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου του 1936-1939, η νέα παγκόσμια γεωγραφία και ο άνθρωπος και η γη κάηκαν είτε από τους κομμουνιστές είτε από τους φρανκικούς. Ύστερα από τον πόλεμο, ο αναρχικός συγγραφέας Φελίπε Αλαΐθ στηρίχθηκε στον Ρεκλή ώστε να εκδώσει μια σειρά από κοινωνικο-οικονομικές μπροσούρες. Ο Ρεκλή δεν είχε καμία άμεση σχέση με τους Μάρξ και Έγγελς, οι οποίοι ωστόσο του άσκησαν πολύ σκληρή κριτική. Μάρξ. Όσα σκέφτονται οι σοσιαλιστές οι ομιλούντες στην Γαλλική, με διασκεδάζουν αφάνταστα. Τους σοσιαλιστές αυτούς, τους ομιλούντες στην Γαλλική, τους αντιπροσωπεύουν εννοείται η θλιβερή μορφή των αδερφών Ρεκλή, μυστικές συνειδητές της Συμμαχίας και παντελώς άγνωστοι σε ό,τι σχετίζεται με τα σοσιαλιστικά έργα. Έγγελς. Ο Ελιζέ είναι ένας μέτριος αντιγραφέας και τίποτα άλλο. Δοθέντος πως αυτός και ο αδερφός του έχουν συμμετάσχει στη δημιουργία της μυστικής συμμαχίας. Εάν θέλει, μπορεί να σου διηγηθεί περισσότερες αλήθειες σε σχέση με το ζήτημα αυτό από ό,τι θα μπορούσε εσύ να του πεις. Αν ανήκει ή όχι στο στρατόπεδο των τύπων, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πολιτικά είναι αλλοπρόσαλος και ανίκανος. Παρά την περιφρόνηση του Μάρξ και του Έγγελς, η σύγχρονη σοβιετική επιστήμη αναγνωρίζει στο Ρεκλή ορισμένες αρετές, όπως φανερώνουν οι διάφορες εκδόσεις της Μπολκάγια, Σοβέτσκαγια Εγκυκλοπαίδια. Η πιο ολοκληρωμένη παρουσίασή του γίνεται από τη Φιλοσοφική Εγκυκλοπαίδια και την παραθέτουμε εξ ολοκλήρου. Jean-Jacques Lisée Reclé, 15 Μαρτίου 1830, 4 Ιουλίου 1905. Γάλλος γεωγράφος και θεωρητικός του αναρχισμού. Το 1865 προσεχώρησε στην πρώτη διεθνή και υπεστήριξε τον Μπακούνιν. Το 1871 πολέμησε στις τάξεις των υπερασπιστών της Κομμούνας των Παρισίων. Ύστερα από την ανατροπή της εξορίστηκε από τη Γαλλία. Από το 1892 στο 1905 δίδαξε γεωγραφία στο νέο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, το οποίο ιδρύθηκε με δική του πρωτοβουλία. Ο Ρεκλή έγινε γνωστός παγκοσμίως εξαιτίας των γεωγραφικών του έργων, στα οποία το απαστράπτον λαοπρόβλητο και λογοτεχνικό του ταλέντο συνδυάζεται με τις τεράστιες γνώσεις του. Τα έργα του Ρεκλή είναι διαποτισμένα από ιδέες σχετικά με τον ουμανισμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Στο έργο του Άνθρωπος και η Γη, μεταφρασμένο στα ρώσικα 6 τόμοι 1906-1909, ο Ρεκλή αποπειράται να δώσει μια σφαιρική εικόνα της ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Αν και ο Ρεκλή εξαιθίασε την επίδραση του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη κοινωνία, δεν υπήρξε δετερμινιστής γεωγράφος. Ο Ρεκλή ανέδειξε τη διαφορά μεταξύ του στατικού περιβάλλοντος, φυσικές συνθήκες, και του δυναμικού, κοινωνικές συνθήκες, τονίζοντας πως το δυναμικό περιβάλλον μεταβάλλει την επίδραση του στατικού. Ο Ρεκλή επέμεινε σε τρία κοινωνικά συμβάντα ή θεμελιακούς νόμους της ιστορίας: τη διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις και τη μεταξύ τους πάλι, την κοινωνική επανάσταση, εκλαμβανομένη ως αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ των τάξεων και τον κυρίαρχο ρόλο του ατόμου. Ο Ρεκλή ακολούθησε την ατομική θεωρία του ήρωα και του ηρωισμού στην ιστορία. Η εμφάνιση ιδιοφυΐων και η αποτελεσματικότερη χρήση των πνευματικών ικανοτήτων των ιδιοφυΐων ανθρώπων από την κοινωνία αποτελεί κριτήριο προόδου. Τη διαφορά μεταξύ εξέλιξης και επανάστασης ο Ρεκλή την επικαλείται σε πολλά σημεία. Βάσει του ορισμού του Πλεχάνοφ, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα του στοχασμού του, ο Ρεκλή θυμίζει έντονα τους εγκυκλοπαιδιστές του 18ου αιώνα. Ο μαρξιστής, ο οποίος έχει περισσότερο μελετήσει από οποιοδήποτε άλλο το Ρεκλή, είναι ο Γκέωργη Πλεχάνοφ, στο άρθρο το οποίο συνέγραψε στα ρώσικα με τίτλο «Ελιζέ Ρεκλή, θεωρητικός του αναρχισμού». Ο Πλεχάνοφ προέβησε τη διαπίστωση πως το 1906 το σύγγραμμα «Εξέλιξη, Επανάσταση και Αναρχικό Ιδανικό», το οποίο κυκλοφορούσε αρχικά το 1897, είχε ήδη πραγματοποιήσει 6 εκδόσεις και δήλωνε επ' αυτού χαρακτηριστικά.
Η επιτυχία αυτή δεν μας προκαλεί πλέον καμία έκπληξη. Οφείλεται στη φήμη και στο λογοτεχνικό ταλέντο του Ρεκλή. Χρειάζονται όμως να αναλύσουμε τα αδύνατα σημεία του βιβλίου, τα οποία είναι εξάλλου και τα αντίστοιχα του αναρχοκομμουνισμού. Πράγματι, ο Πλεχάνοφ δεν ήθελε να συνειδητοποιήσει πως ο Ρεκλή αρνείται τον δετερμινισμό και δεικνύει, ο Ρεκλή, πως εκ των πραγμάτων η θρησκευτική γοητεία είναι πάντοτε παρούσα παρά την αναγγελία εξαφάνισής της από τους εγκυκλοπαιδιστάς του 18ου αιώνα. Ιστορικά, ο φόβος του αγνώστου, απαρχή της θρησκείας, μου φαίνεται να προηγείται του καθεστώτος της ατομικής ιδιοκτησίας. Ο άνθρωπος δυσκολεύτηκε τόσο πολύ να εξεγερθεί εναντίον της αδικίας, διότι αισθάνεται πάντοτε να κυριαρχείται από το μυστήριο. Χρειάζεται να είμαστε δύσπιστοι όχι μόνο προς την ήδη διαμορφωμένη εξουσία, αλλά ακόμη και ως προς εκείνη η οποία βρίσκεται στα σπάργανα. Οι επαναστάτες έχουν πάντοτε ένα διτό αποτέλεσμα. Μπορούμε να ισχυριστούμε πως η ιστορία προσφέρει σε όλα τα πράγματα την καλή αλλά και την ανάποδη όψη της. Πράγματι, οι ιδέες του Ρεκλή δεν έχουν χάσει καθόλου την επικαιρότητα και την ορθότητά τους.